παρά μόνο ιστορίες για το αρχαίο μεγαλείο της. Εδώ είμαστε. Είμαστε εδώ να σχολιάσουμε όσα λένε στο Sky και όσα λέει ο Αλέξης Παπαχελάς, τους φακέλους του, σε σχέση με το από πού ξεκίνησε η ελληνική κρίση. Είμαστε όλοι πάρα πολύ περίεργοι να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχουν να πούνε για τη μεγαλύτερη απάτη του αιώνα που περνάμε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Προς το παρόν βλέπουμε ο Kyle Bass πίνακες. Είναι αυτό που πολλοί θα ονόμαζαν ένας κλασικός κερδοσκόπος. That we've ever had as we entered a crisis. Mm-hmm. But when I went to go see him, around the time Lehman Brothers failed, he had completely lost interest in the U.S. story and had turned his attention to Greece and other foreign countries. Ο Michael Lewis είναι ένας από τους πιο διάσημους συγγραφείς οικονομικών βιβλίων στην Αμερική. Ναι. Τα βιβλία του γίνονται best-seller παγκοσμίως. Best-seller. Εν μέρει για τον απλό τρόπο με τον οποίο εξηγεί πολύπλοκα οικονομικά θέματα. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Ο Michael Lewis έγινε πολύ γνωστός στην Ελλάδα από το άρθρο που έγραψε για τη χώρα μας στο περιοδικό Vanity Fair. Στο Vanity Fair, σοβαρή πηγή. Ο Lewis γνώρισε τον Bass και είχε ακούσει πρώτα από τα δικά του χείλη κάτι που τότε ακουγόταν αδιανόητο. Ναι. Ότι οι αμερικανικές τράπεζες θα σκάσουν συμπαρασύροντας ολόκληρη τη Wall Street. Ναι, το 2008. Όταν αυτό επιβεβαιώθηκε το 2008, έτσι. Ο Lewis επιστρέφει στον Bass, ναι, για την επόμενη μεγάλη πρόβλεψη. Να θυμίσω ότι η Lehman Brothers είχε μόχλευση 1:28 όταν έσκασε. Αυτή τη στιγμή η Deutsche Bank έχει 1:44. Έτσι να τα θυμόμαστε αυτά, να τα σκεφτόμαστε. Ο Bass, έχοντας μια ομάδα ειδικών συνεργατών, οι αγορασμένες κυβερνήσεις πώς μπορούν να είναι αξιόπιστες. Μια έρευνα μηνών που γίνεται για πρώτη φορά στην οικονομική ιστορία, ναι, και ένα θέμα πρώτη που φορά στην οικονομική ιστορία, πέρα από το Εκουαδόρ, το Ιράκ, την Αργεντινή. Πότε φτάνει μια χώρα στο χείλος χρεοκοπίας? Όταν τη γαμάνε οι πιστωτές της. Ναι. Discussing specific countries, ναι, around the world. But what's interesting is when you, ναι, talk, ναι, to either economists or people in the media or people in the business, you say, well, what is debt sustainability? Well, no one can give you a good answer. Προφανώς. Την εποχή που κανείς ακόμα δεν φαντάζεται ότι πρόκειται να συμβεί, ο Bass κάνει μια απλή διαπίστωση. Whenever a big bank in the United States would get into trouble, ναι, the first thing that would happen is the U.S. government would say, δώστε λεφτά να σωθεί. We'll take all of that risk. Don't worry about the bank balance sheet. We'll take all the risk. This risk went from the private balance sheets of the world to the public balance sheet. So at the end of 2008, the U.S. government had committed $8.2 trillion in support of its financial system. Μπράβο, με τις υγείες σας. Okay? So what that meant was, no matter what the cost was, θα το γάμισουμε, δεν υπάρχει θέμα, θα το πληρώσει ο κόσμος των Ηνωμένων Πολιτειών και αντίστοιχα της Ελλάδας. What the same thing happened around the world. Αυτό το ξέρουμε, το ζούμε. Whenever banks were falling into trouble anywhere in the world. Προς το παρόν καμία πρωτοτυπία, καμία πρεμιέρα, ο Αλέξης. It's all good. Ναι. Τα έχουμε πει αυτά 300 χρόνια πριν, τα λέγαμε. Πέρυσι. Πέρυσι πρόπερσι. Κάποια από τα κράτη δεν θα αντέξει να πληρώσει τα χρέη όλων των τραπεζών. Ναι, και μετά. Και υποθέτει ότι το κράτος αυτό δεν θα είναι άλλο παρά το κράτος με τον εξής εκρηκτικό συνδυασμό. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, κόβετε λίγο η δεύτερη γραμμή. Δώστε λίγο. If you added on the debts from the private sector, particularly the banking sector, onto the government debts, the governments were going to fall next. Ναι. And this was a terrifying. Σιγά, so we went to the IMF, the World Bank, and various ministries of finance, ναι, of countries around the world to gather this data. It took about 4 months. Ναι. And πολύ σας πήρε, at the end of that, we put it together in some work that we και have here that I'll share with you. And then we decided to go talk to some people about it, λοιπόν, to understand the way they think about the data that we gathered. Αφού είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, συγκεκριμένα τα νούμερα, συγκεκριμένες καταστάσεις. Σκέφτεται ειδικούς παγκοσμίου φήμης σε θέματα χρεοκοπίας. Από τις πρώτες και όλες συναντήσεις, ένα είναι ξεκάθαρο. Κανένας άλλος δεν έχει συλλέξει ποτέ τα ίδια στοιχεία, με αποτέλεσμα κανένας άλλος να μην έχει δει αυτό που έρχεται. Ναι. Στη θέα των αριθμών. Καλά, πείτε μου ότι δεν ξέρατε αυτό που έρχεται, πραγματικά. Πείτε μου ότι δεν ξέρατε. Ναι, ναι, ο Λένιντς χαρτονόμισμα κιόλας. Είναι τόσο αστείο, ακριβώς, μπορείς να γελάσεις. I'm a fan of and a friend of now. Who is I think the father of sovereign balance sheet analysis. Ο πατέρας, ναι, γιατί του γάμισε τη μάνα.
Their surprise was our fear. The fact that they were surprised about how large these numbers were. Ναι, τώρα πειραχτήκατε με τα μεγάλα νούμερα. Δεν ξέρατε πριν, η Eurostat έξι είναι το λιλί της. Δεν ψάχνει μόνο το παρόν, ψάχνει και το μακρινό παρελθόν της χώρας μας. Όσο η ερευνά του πάει και πιο βαθιά, ο Μπάς βρίσκει όλο και περισσότερους λόγους για ένα και μόνο πράγμα. Ότι η Ελλάδα σίγουρα θα χρεοκοπήσει. Όχι ρε μαλάκα, μην το ξαναπείς αυτό, δεν μπορώ. Αυτά είναι παπάρες. Το καταλαβαίνεις. Όχι, αυτά είναι παπάρες, το καταλαβαίνεις. Έχει πληρώσει το κεφάλαιο και συνεχίζει να πληρώνει τόπους. Αλλά αυτά που λες είναι παπάρες. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν τα δείχνεις. Πάμε παρακάτω. Ένας αμύθιτος θησαυρός. Ναι. Που παρότι σε κοινή θέα, κανείς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν έχει διαπιστώσει. Ναι. Τότε αρχίζει να ποντάρει στη χρεοκοπία της Ελλάδας, αγοράζοντας ασφάλιστρα κινδύνου. Πήρε CDS και αυτός και έγινε από κούπες. Είναι η εποχή που επικρατεί η σκέψη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χρεοκοπήσει μια ευρωπαϊκή χώρα σαν την Ελλάδα. Και έτσι ο Μπάς αγοράζει σε σχεδόν εξευτελιστικές τιμές CDS που θα το αποφέρουν λίγο αργότερα πολλά. Μα πάρα πολλά χρήματα. Θα το αποφέρουν όταν πτωχεύσει η Παπαχαλιάς. Εκτός αν έχει πτωχεύσει και δεν το ξέρουμε. Ναι. Το ξέρουμε αυτό, τα έχουν πει κι άλλοι. Ευχαριστούμε. Το ξέρουμε. He stood to make thousands of times his money if it happened. And I thought he was insane. I think people think that you're crazy. Right? I mean, a lot of people think that they characterize you as a doom and gloom investor. The numbers tell the story. All you have to do is look at the numbers. You can tell by how cheaply he was able to place the bets that Goldman Sachs was willing to sell him. Goldman Sachs. Essentially, credit default swaps on government bonds. Ναι, ναι. Goldman Sachs. At 1,000-1 odds. That the market was not. The market generally did not agree with him. Προφανώς. There may have been other people who were prepared to speculate against Greek government debt, but it wasn't a big market. He felt like it was a lonely trade, and he was lonely. The delays, πολύ επένδυσαν πάνω σε αυτή. Το lonely είναι μαλακία. Τα υπόλοιπα είναι πούτσες. Μην τα συζητάμε. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Εντάξει, τώρα είναι μια ρομαντική εικόνα που κοιτάω έξω από το μπαλκόνι και πούτσες μαύρες. Ο ενάρετος και αρχιδιές καμαρωτές. Εντάξει. Ου, αλογοσκούφης, περιμένουμε αγωνία. Ου, τώρα περιμένουμε αγωνία. Βεβαίως. Ναι, ναι. Μιλάμε για αυτός δεν μιλάει, αυτόν τον έχουν μόνο φωτογραφία γιατί έχει κολλήσει με το PlayStation. Έχει αλλαγές που δεν έκανε τα προηγούμενα 4 χρόνια που ήταν πανίσχυρος, που είχε την κοινή γνώμη μαζί του. Ναι, ποιος μιλάει, ποιος ήταν αυτός Γκάγκος. Πάμε να τρολάμε λίγο διαφημισούλα, γουστάρω. Παίξε διαφημισή. Ναι, καλώς ήρθατε στα αρχίδια μας. Τώρα που αλλάζουν όλα, η γνώμη είναι δύναμη. Όχι, Ευαγγελάτο, ακούω Ευαγγελάτο. Η γνώμη είναι δύναμη. Όχι η γνώση, η γνώμη. Προσέχετε τι ακούτε. Η άποψη πλούτος. Πλουτός είναι η άποψη. Sky στις 8. Όλοι έχουν από έναν. Αναλύσεις. Άσε ρε μαλάκα τρίχα πάνω, έκανε από τρίχο στις μασχάλες σου. Αυτό στις παλάμες που είναι σαν την επίθεση των πυθίκων. Ο ίδιο. Τον πυθίκο, στις παλάμες παιδί μου, από τρίχο. Και μετά τον Ευαγγελάτο έρχεται το προσούτο. Είναι αυτό. Για στιγμές. Μοναδικά το έχουμε αποστηρώσει από τρίχα. Προσούτο Φεράνο Ιφαντής. Φεράνο Ιφαντής. Ένα προσούτο με ιταλική παράδοση και ελληνικό διαβατήριο. Ιταλική παράδοση, ελληνικό διαβατήριο. Διαλέγεις ποιότητα. Εντάξει. Ναι, πάμε διαφημισούλα. Τι, χρεοκοπία! Όχι, παιδί μου! Κατάλαβες τώρα ο Καραγκιόζης που έχει φτιάξει. Και έχει φτιάξει πάνω στη χρεοκοπία, έχει φτιάξει copyright και δουλεύει γιατί? Για το φλόκο και την τράτα. Δηλαδή, πόσο χαμηλότερα θα πέσουν. Θαλασσινά υπάρχουν. Ναι, θαλασσινά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, χρεοκοπία και πουτσε. Ο copywriter πρέπει να ήταν πολύ. Τώρα το Spark. Δηλαδή, προηγούμε χίλιε φορέ σε Ευρωλέ που πετάει το μαξάκι με το άσπρο από πίσω. Και λέει σε εκθέσει σε Ευρωλέ που κανεί δεν πρόκειται να αγοράσει, βέβαια, από να τα πετάει. Η έξοδο τη επιχείρηση από την κρίση. Στενεύει η πόρτα, δεν βγαίνει η επιχείρηση. Υπάρχει φόβο. Χατζηχρήστο εν partner. Χατζηχρήστο όμω θα τα λύσει όλα. Είναι ο μπακαλόγατο. Έξοδο από την κρίση. Χατζηχρήστο εν partner. 86-19-900. Έτσι. Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Βγαίνει να τη φωνάξει. Πεζό 200 με κινητήρα βενζίνη. Προσέξτε τώρα, όλοι αυτοί βγάζουν διαφημίσει και δεν έχουν ούτε μία πόλη στο 15η. Απλά είναι κλεισμένα όλα αυτά. Τα έχουν αγοράσει από πριν. Είναι γαμής. Να δείξουμε ότι υπάρχουμε. Του χρόνου όλοι αυτοί θα βάλουν κανονάκια. Τα λέμε. Ναι.
Είναι μελωδία, δεν πειράζει. Πιάσε μελωδία. Πιάσε μελωδία με 250 τραγούδια στο playlist. Και τα λέτε. Από συνάχη. Έχετε βουλωμένη μύτη και καθαροή. Ρονάλ. Απελευθερώνει γρήγορα την αναπνοή. Με τρεις ψεκασμούς δύο φορές την ημέρα. Θα έτσι, καταλήξουμε όλοι από γραμμές. Θα πίνουμε Ρονάλ. Ρονάλ. Εξαμητήστε ελεύθερα. Σε λίγους μήνες τα έξοδα θέρμανσης θα είναι σηκώτα. Γι' αυτό επιλέξτε σήμερα φυσικό αέριο και βγείτε τριπλά κερδισμένοι με έκπτωση έως 1000 ευρώ στο κόστος κατανάλωσης. Αλλά εσύ για τις 500 πρώτες πολυκατοικίες είναι σαν το νούμερο του εγκατάστασης θέρμανσης. Καλέστε τώρα το 1133 που ισχύει για τους πρώτους 10 ασφαλισμένους. Οι υπόλοιποι όλοι παίρνουν τον πούλο. Δείτε το εμπόρευμα στις κρίσιμες στιγμές πρέπει να και βγαίνει και κάτι άλλο διαφημιζόμενη out of the blue. Ομόνια Trans με το τίγκαν copy paste πάνω στα πορτογά σε όλη την Ευρώπη. Κάτι κοστούμια που πετάγονται από τις δουλάπες. Ναι, δεν είναι αυτή εδώ. Είναι κακά ναργοτικά. Η εποχική γρήπη είναι εδώ. Προφυλάσσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Αποφεύγουμε την άμεση επαφή με ασθενείς. Πλένουμε τα χέρια μας συχνά. Ξύνουμε τα χέρια μας. Καλύπτουμε το στόμα και τη μύχη μας με χαρτομάτι. Εάν είμαστε άρρωστοι, αν είμαστε άρρωστοι στο σπίτι και περιορίζουμε τις επαφές μας. Αυτό περιορίζουμε τις επαφές μας, θα το προσέξεις αυτό. Κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Αυτό. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και ελπινό, ας πούμε, και γίναμε όλοι υγιείς. Πού είναι ο Άρθουρ Κρίς που μας θα βγει από τις πλαγιές εδώ. Και αυτή την χρονιά τα tweets σκίζουν. Τα tweets σκίζουν, μαλάκα. Ελέγχεσαι τώρα στη μεγαλύτερη ενημερωτική παρέα στο Twitter. Περισσότεροι από 70.000 αυγά στο Twitter. Sky, εγγύηση. Μεντούζα. Δηλαδή, αντί να πάει να πάρει μια καρτέλα από το μαγαζί, πα και κάνει login στο Sky. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Φτιάξει όλα. Τηγανίζει αυγό Sky. Χατζηχρήστο εν partners. Ο Χατζηχρήστο όμω είναι χρέο επιχειρήσεων. Διαχείριση έξοδο από την κρίση. Σωστή διαφήμιση. Λίγο πριν να αυτοκτονήσεις, υπογράφεις με το Χατζηχρήστο. Τώρα με την και μετά βάζει και Vodafone στο μαγαζί. Μετά αυτοκτονείς, δεν έχει να κάνει. Ούτως ή άλλως αυτοκτονείς, γιατί με την Vodafone υπάρχει ένα ιστορικό. Θα κρεμαστείς, δεν υπάρχει θέμα. Νικήσαμε τους ρύπους. Και μετά παίρνεις αμάξι Citroën ένα στον άλλο κόσμο. Νικήσαμε τα τέλη κυκλοφορίας. Νικήσαμε την κατανάλωση. Γιατί στον άλλο κόσμο δεν έχει τέλη κυκλοφορία. Όχι για τη Citroën. Τώρα με το Citroën σε 4 δίζελ. Με τιμή χαμηλότερη ακόμα και από αυτή της βενζίνης. Δεν έχει σημασία που έχει περισσότερα από το σωματίδια του δίζελ. Είναι άλλη κουβέντα αυτό. Δεν ξέρω να ρωτήσω και τίποτα. Γλυκές ιστορίες. Ένα τεύχος σκέτη μαγεία. Με πισκοτέρα. Και μετά αφού τα κάναμε όλα αυτά, πήραμε Citroën Diesel, κάναμε. Μα εκπαίδευσαν από τον Χατζη Χρήστο, μα έφτιαξαν την εταιρεία κτλ. Παίρνουμε και ένα περιοδικό να φτιάξουμε κανένα γλυκό. Γιατί δεν γαμάμε, δεν γαμάμε, α πάμε μια σχολατίνα. Κατάλαβε. Γλυκές ιστορίες. Το απόλυτο εργαλείο ζαχαροπλαστικής. Κυκλοφορεί το πρώην Fresh. Mr. Fresh, με την καράφτα του, έρχεται να μας το πουλήσει. Άποψη, καμπούς, οικονόμου, εντάξει, το ίδιο εμέτικο πρώτη γραμμή, με τους Βασίλη Λυριτζή και Δημήτρη πρώτη γραμμή. Πρώτη γραμμή, γαμάτη. Η πρώτη γραμμή. Μία φορά την ήπιαμε, μία και τελειώσαμε. Οπ, πάμε πάλι. Πάμε, Μπεντούζα. Απαντήσεις σε ισχυρές αποδείξεις και σκοτεινές ιστορίες. Για πάμε. Μαζί είμαστε όλοι εδώ να δούμε. Θα μας πει τώρα ο Παπαχέλας πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Προσέχετε, παρακολουθήστε. Αλλά εγώ σκούφιζε εκεί. Δηλαδή δεν μπορώ. Ανακατώνομαι κιόλας. Και ακούγεται. Από μέσα φωτιά είναι όσο. Φινόπωρο 2007. Η Ελλάδα ζει στον κόσμο της. Η πολιτική ηγεσία κινείται ακόμα στους ρυθμούς της σκανδαλολογίας και μιας επανίδρυσης του κράτους που δεν ήρθε ποτέ. Η κυβέρνηση Καραμαλή έχει μόλις κερδίσει μια δεύτερη τετραετία με πρόφαση την οικονομία. Και οικονόμηση. Πετύχαμε ρυθμούς ανάπτυξης από τους πιο ψηλούς στην Ευρωζώνη. Ψηλούς μιλάμε πετύχαμε για ομάδα μπάσκετ. Του δημοσιονομικού ελλείμματος ναι. Κάτω από το όριο του 3%. Κάτω από το όριο φτώχειας. Πετύχαμε χειροπιαστά κοινωνικά. Χειροπιαστά φιλαράκι εγώ τα χέρια μου. Τα πιάνω τα πούντα από τα λεπτά. Στη δημιουργία 200.000 νέων θέσεων εργασίας. Μες στην παπάρα όλο αυτό. Θέλω να δω πού καταλήγει ο Παπαχέλας. Πού είναι. Πραγματικά θα μου βγάλει κανένα μάνο στο τέλος και θα πάθω κολούμπρα. Αλλά αποφασίζει να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
Μια αδύναμη όμως ευκαιρία με μόλις 2 βουλευτές πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Είναι αλήθεια αυτό, δεν μπορώ να πω. Ο Γιώργος Αλογοσκούφης παραμένει για 4η χρονιά υπουργός οικονομίας, χωρίς ακόμα να έχει καταφέρει όχι μόνο να περιορίσει δαπάνες, αλλά ούτε και να γνωρίζει ποιος ξοδεύει τι μέσα στο ελληνικό κράτος. Τόσο μαλάκες ήμασταν. Δηλαδή, πραγματικά έτσι. Δεν φταίνε αυτοί. Εμείς φταίμε. Το ξαναλέω. Πολλές από τις δαπάνες. Έλα, πες τα. Γιατί ξέφυγαν δαπάνες. Ξέφυγαν οι δαπάνες, λέει. Μαλάκα, παιδιά, θα τρελαθώ. Ήταν δαπάνες οι οποίες δεν ήταν δαπάνες στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Mm. Δηλαδή δεν ήταν. Ο προϋπολογισμός εκτελείται. Ναι. Εκτελείται στη γωνία, στα 11 μέτρα. Και υπήρχαν και υπάρχουν τρεις τομείς. Ναι. Που δεν ελέγχονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Ήταν νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ναι, και τοπική αυτοδιοίκηση. Τα νοσοκομεία έκαναν για παράδειγμα προμήθειες, χωρίς έγκριση κανενός. Δεν ήξερε εσείς τίποτα. Μόνο τις αποφάσεις των διοικητικών του συμβουλίου, mm, και κάποια στιγμή μαθαίναμε εκ των υστέρων. Και συγγνώμη, ρε Καραγκιόζη, φταίμε εμείς γι' αυτό. Εμείς φταίμε. Εμείς δηλαδή κληθήκαμε και ψηφιστήκαμε για να το σχεδιάσουμε αυτό. Φύγει τα πάνε, το καταλαβαίνετε εκείνη τη στιγμή ή μετά από κάποιου μήνε, κάποιου μετά από κάποια χρόνια. Αυτό. Έπαιρνε καιρό, γιατί πολλές από αυτές τις δαπάνες, ναι, τις μαθαίναμε και αφού έκλεινε ο οικονομικός χρόνος. Αφού ο οικονομικός χρόνος, ναι, έκλεινε και στέλναμε και στοιχεία στην Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση, έχοντας εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων αυτών των οργανισμών που ήταν εξωτερικών. Εκτιμήσεις στέλνατε αφού δεν ήσασταν υπεύθυνοι, ρε Γίδια. Κυβέρνηση. Τι εκτιμήσεις στέλνατε. Με σταυρωμένα χέρια. Ναι. Κάθε χρόνο σταυρωμένα η Υπουργή έστελνε ερωτηματολόγια σε όλους τους. Ερωτηματολόγια έστελνε, oh my god, τι ήταν παρουσίαση. Που δεν γινόταν εκπαίδευση. Πριν από το 2004, ναι, και τους ζητούσε να δώσουν, τι, υπεύθυνα και με την υπογραφή του. Μες στην ευθύνη ήταν. Τα αποτελέσματα, ναι, της χρονιάς. Μπράβο, ζώο. Και τους στόχους για την επόμενη χρονιά, ναι, όσον αφορά τα έλλειμματα. Και τα καταγράψαμε. Είχατε στόχο για το έλλειμμα, δηλαδή ποιος θα πετύχει το μεγαλύτερο. Τι γαμάτι που ήσασταν. Αναξιόπιστο. Όχι, ρε, μην το ξαναπεί. Ούτε εκεί σταματάγαμε. Και δεν σταματάγατε, και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό. Η στατιστική υπηρεσία δεν έκανε follow-up, του ρωτούσε. Έκανε και follow-up η στατιστική υπηρεσία. Λεπτομέρειες, εάν, πώς, τι. Και ναι, ήταν μια εκτίμηση. Διότι, ο στόχος ήταν εκτίμηση. Μα λέγανε να σε ακούσουν στον ιδιωτικό τομέα και να τεινάξουν τα μυαλά του στον αέρα όλα τα μανατζέρια στη σειρά στα γραφεία πάνω. Απειλημένος. Επέμεινα να φέρουμε νόμο που να γίνει μια διευπουργική. Ωραίος είσαι, πολύ ωραίος. Ήταν η φωτογραφία αυτή καταπληκτική. Τα νερά γεμάτα, δεν στέγνωσε πάντα τα πράγματα. Ναι. Κατηγορήθηκα ότι ήθελα να ελέγξω όλα τα υπουργεία. Και λίγο κατηγορήθηκες. Και αυτό ο νόμος ακόμα και τώρα δεν έχει εφαρμοστεί. Γιατί υπάρχουν, ναι, πιέσεις μέσα από τα, ξέρετε, είναι τα φέουδα τα υπουργικά. Ποια φέουδα, ρε Γιδί, εσύ τι έκανε εκεί, δηλαδή. Είναι κάποια συμφέροντα συνδικαλιστές, προμηθευτές. Ποιοι ήταν αυτοί που σταματούσαν την υλοποίηση των κρίσιμων μέτρων. Εντάξει, όπου υπάρχει αδιαφάνεια, ναι, ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα συμφέροντα. Εσύ που ήσουν, ρε μαλάκα, τόσα χρόνια. Εγώ, πραγματικά, πού ήσουν, ρε μαλάκα. 4 χρόνια ήσουν υπουργό οικονομία και οικονομικών. Κρύβεται και κάτι άλλο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Μια διαφάνεια δεν μπορούσε να πάρει το πλαίσιο. Από τα 68 στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Ο ίδιος λέει ότι συχνά συναντάει αντιδράσεις. Ναι. Όχι μόνο από τους οργανισμούς που προσπαθεί να ελέγξει, ναι, αλλά και από τους ίδιους τους συναδέλφους του. Αθώος, αθώος. Βέβαια. Ναι. Οι άνθρωποι που κάθονται δίπλα τους στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο και παίρνουν μαζί του αποφάσεις για το μέλλον της χώρας. Βρωμάνε όλοι μαζί. Κάνουν κάθε προσπάθεια για περιορισμό των δαπανών. Ναι. Και ο ίδιος όμως φαίνεται να διεκδικεί αποκλειστικά την πρωθυπουργική προσοχή, προκαλώντας εντάσεις. Εντάσεις, βέβαια. Του πήραξε την κάρτα μνήμης στο PlayStation και προκάλεσε πρωθυπουργική ένταση. Αυτό που ξέρω ότι στις συλλογικές γινόταν, ναι, ότι τους υπουργούς κυρίως οι διαφωνίες ήταν πάνω στα ζητήματα των δαπανών του Υπουργείου. Αυτό σας πείραξε. Είχε δημιουργηθεί με τον Γιώργο Λογοσκούφη, ναι, ένα πάρα πολύ κακό κλίμα. Με πάρα έχει και τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, μα λέει, από πίσω. Θα πεθάνω. Σουφλιάς. Δεν ακούει αυτός, πάει. Κρατήσεις το ξέραμε αυτό χρόνια, βέβαια. Με το πρόβλημα με τον Γιώργο το Σουφλιά. Ναι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ. Ποιο? Τι ήταν πολύ στο πρόβλημα? Το πρόβλημα πάντοτε είναι να είναι ο κακός της παρέας. Εγώ, για παράδειγμα, εξέφραζα επιφυλάξεις για όλα τα νομοσχέδια σχεδόν που αρχόντουσαν στην κυβέρνηση. Σε όλα τα νομοσχέδια που δεν ήταν ο Μπόμπουλας, εξέφραζα επιφυλάξεις. Δεν υπήρχε καμία νομοσχέδιο που να μην έχει κάποιες δαπάνες. Ο Γιώργος Λογοσκούφης είχε μία αντίληψη, η οποία περίπου, ας πούμε, θεωρούσε ότι η συνεργασία του με τον Πρωθυπουργό είναι επαρκής. Τι είναι? Από εκεί και πέρα, περαιτέρω ενημέρωση, περαιτέρω αυτό, δεν χρειαζόταν. Τι λες, περαιτέρω αυτό? Νομίζω ότι αυτό του στήχησε πάρα πολύ. Τι ήταν αυτό, ήταν κοινοβουλευτικό έγγραφο? Του στήχησε πλέον στο ότι φτάσανε άνθρωποι,
Εμού συμπεριλαμβανομένη που σα μιλάω. Όχι, ρε. Να θεωρώ κάπου προσβολή να μου διαβάζει μέσα στην κυβερνητική επιτροπή ναι. την ανακοίνωση που θα κάνει στον τύπο. Καλά, προσβολή είναι το όνομα σου μόνο, δεν έχει να κάνει. Αλλά. Δηλαδή, μια φορά μέσα στην παπάρα είσαι. Λέω εγώ, όταν έρχομαι να σα ενημερώσω για το Σκοπιανό. Ναι. Σα λέω όλη την εικόνα, τα πάντα. Δεν σα διαβάζω την ανακοίνωση που θα δώσει ο κύριο Κουμουτσάκο στου διπλωματικού συντάκτε. Ναι. Νομίζω ότι αυτό κάποια στιγμή πλέον οδήγησε σε αντιδράσεις πολύ βίαιες. Ποιες αντιδράσεις, Ρεγίδη, τι έκανες τρία χρόνια. Ήσουν υπουργός εξωτερικών από το 6 μέχρι το 9, λέει και η καρτέλα. Τι έκανες. Υπουργού, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι αρμοδιότητα. Πιανού. Ναι. Αλλά ξέρω ότι οι εντάσεις είχαν κορυφωθεί. Τις ξέρεις τις εντάσεις, αλλά. Αυτές οι εντάσεις στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι ένα καθαρό δείγμα ναι, μια κυβέρνηση στη δεύτερη τετραετία τη ζωή τη. Δεν έχει ακόμα καταφέρει να αποκτήσει τον έλεγχο τη κατάσταση. Ακτίβεια, ξέρεις. Όχι μόνο στα δημοσιονομικά, ναι. αλλά και στην ίδια τη λειτουργία του στενού κυβερνητικού πυρήνα. Ο στενός κυβερνητικός πυρήνας συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση. Σαν τον Κορσένα. Η κυβέρνηση Καραμαλή είχε έναν τρόπο λειτουργία ο οποίο ναι. δεν ήταν, αν θέλετε, ο Άγγλος. Δεν κατάλαβα τώρα. Πάμε να τα πετάξουμε όλα στην κυβέρνηση Καραμαλή. Ο Κώστας Καραμαλής είχε κατηδίαν συζητήσεις με τους υπουργούς του. Και υπήρχαν αρκετά στεγανά. Στεγανά. Όχι, δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Γινόταν ασφαλώς συζήτηση ναι. του Καραμαλή ναι, ναι. ως πρωθυπουργού ναι. με τον Υπουργό Οικονομικών, ναι. με μένα, ναι. όσο τα χρόνια με που μένα, δηλαδή. Το κατάλαβε μετά. Έκανε και διμερείς συζητήσεις ο πρωθυπουργός με τους άλλους υπουργούς. Διμερείς φαίνεται, με τον Παυλόπουλο εδώ. Διμερείς. Και μετά από αυτό τα πρώτα ζητήματα ερχόντουσαν στην κυβερνητική επιτροπή. Βέβαια. Συζητιόντουσαν εκεί. Όλα. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν λειτουργήσε τόσο ομαδικά όσο αυτή η κυβέρνηση. Καμία όμως. Και αυτό αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα. Φαίνεται. Κάθε εβδομάδα. Μα κάθε εβδομάδα. Και όλοι ήταν αποτελεσματικές οι συναντήσεις. Συνεδρίαζε η κυβερνητική επιτροπή. Ναι. Με συγκεκριμένη ατζέντα. Ατζέντα αργότερα. Μόλις κινήθηκε. Συστάθηκε και λειτουργήσε επίσης με ναι. πολύ τακτικό ρυθμό ναι. η Οικονομική Επιτροπή. Ναι. Δεν υπήρχε συντονισμός. Δεν ήταν μια ομάδα η οποία συντονισμένα, κινήτο, λάμβανε θέσεις κτλ. Και γι' αυτό αποχώρησες εσύ, όχι επειδή θέλεις να κάνεις δικό σου κόμμα. Η Κυβερνητική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε πρακτικά. Χαμό του. Και ξέρετε, έχει, παίζει ρόλο το πρακτικό. Ναι. Διότι σε καθιστά. Εσύ δεν ήσουν εκεί από όλα αυτά όμως. Δεν ήξερες τίποτα από όλα αυτά. Τα μάθες μετά. Στα είπανε, στα στείλανε με mail. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Παρόλο που ο Κώστας Καραμαλής φαίνεται ενημερωμένο στα τρέχοντα θέματα, ναι. το Πρωθυπουργικό Γραφείο είναι πολύ αδύναμο. Όχου, αδύναμο. Εκτός είναι από πήγαινε ένα περιορισμένο κύκλο γιατί... ανθρώπων, ο Καραμαλής ναι. δεν παίρνει συνέντευξη σε θέματα όπως οικονομία από κανέναν άλλον. Ναι. Όπου ανεβαίνει τις κάλες, θα πεθάνει, παιδιά. Ένας από τους ανθρώπους που επηρεάζουν τον Καραμαλή και βρίσκεται κοντά του είναι ο Γιάννης Λούλης. Ο Γιάννης Λούλης, η Μίλη Λούλη. Ο σύμβουλος επικοινωνίας του Κώστα Καραμαλή στέκεται σήμερα κριτικά. Απέναντι σε αποφάσεις ενός πρωθυπουργού, την εμπιστοσύνη του οποίου απολάμβανε ως ελάχιστη. Λάθος. Έπρεπε να υπάρχει για ένα πάρα Λούλη. Πολύ ισχυρό πρωθυπουργικό γραφείο. Mm. Το πρωθυπουργικό αυτό γραφείο έπρεπε να έχει τεχνοκράτες συμβούλους και να απομαώνει κρίσιμους τομείς ναι. όπου διακυβεύονταν οι μεταρρυθμίσεις. Ναι. Το ορθολογικό στη δικιά μου αντίληψη εσένα, θα ήταν να έχεις ένα οικονομικό επιτελείο, ναι. να έχεις όμως και ταυτόχρονα ένα επιτελείο οικονομικών συμβούλων οι οποίοι να μπορούν και να κρίνουν και να παρεμβαίνουν με την έννοια της ξαναλέω, πού στο μπότσο ήσουν εσύ δηλαδή πραγματικά. Οικονομικοί σύμβουλοι. Ναι. Εσύ ο σύμβουλος τι έκανες δηλαδή που δεν υπήρχαν οικονομικοί σύμβουλοι. Ανεξάρτητοι από τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι. Οι οποίοι να μπορούν και να διαφωνούν με τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι. Η Μάργαρετ Θάτσερ είχε ένα Thatcher, σύμβουλο που συγκρουόταν με όλους τους Υπουργούς Οικονομικών. Oh shit. Οι συγκρούσεις είναι κάτι πάρα πολύ καλό σε μια κυβέρνηση. Ναι. Δεν πρέπει να τις φοβάται κανένας. Συγκρουόμενα. Ακούγονται πολλές απόψεις. Ναι. Από τεχνοκράτες. Ναι. Λοιπόν, αυτό το τεχνοκρατικό. Λούλη, έβαλες φακούς, εσύ φοράγε γυαλιά έτσι. Δεν και ξέρεις και το μουσικό. Αυτό ήταν και για το Υπουργείο Εξωτερικών, για να μιλήσω για τα του οίκου μου. Ναι, τα του οίκου σου. Ο Πρωθυπουργός είχε μία ενημέρωση. Ναι. Αυτή που του έδινε εγώ. Ναι. Είναι μία επιλογή, ήταν συνειδητή επιλογή του Συνειδητή κιόλα επιλογή. Ναι. Αλλά δεν νομίζω πω είναι. Κάτι μου λέει ότι πάει να χάψει Καραμαλή ο φάκελο. Ότι αυτή η μεταχείριση την οποία είχα εγώ με τον Κώστα τον Καραμαλή. Ήταν η εξαίρεση. Τα μπακέρα μέχρι τώρα δεν ακούω, έτσι. Δεν οικονομικά αυτά τέτοια, τα μπακέρα δεν ακούω. Δάνεια, ποιος έκανε σύναψη δανείων, τη σχέση της Κεντρικής Τράπεζας και όλα αυτά δεν τα ακούω. Αρχίζουμε και δεν υπήρχε, δηλαδή, παίζουμε τις κουμπάρες με πρόσωπα
με πόλους εξώθεν και τα λοιπά. Αρχικά. Ναι, για πες. Και αφού ορίμαζαν και έφταναν σε κάποιο σημείο που μπορούσαν να συζητούν συλλογικά, συζητούσαν συλλογικά. Συλλογικά. Υπήρχε θέμα. Εντάξει, και τι θα στηρίξεις τώρα, εσύ έχεις και τόσα λεφτά να παίρνεις. Ο πρωθυπουργός, όπως κάθε πρωθυπουργός, να έχει τακτικές και κατηδίαν συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Με αυτούς που τον είχαν στο PlayStation εννοείς. Ο Καραμαλής, ξέρετε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συζητάει πάρα πολύ, ακούει πάρα πολύ και μετά κάνει τη σύνθεση. Άλλωστε αυτή είναι και η δουλειά του Πρωθυπουργού. Ναι. Αναλυτική συζήτηση για τα θέματα τα οικονομικά τουλάχιστον παρουσία εμού δεν γινόταν. Πού να γίνει κανένα καημένη εσύ δεν ήθελε να κάνει συζήτηση. Ναι. Πού είναι τα οικονομικά όμως, δεν τα συζητάμε. Τα οικονομικά δεν τα συζητάμε. Δεν ήθελε να εμπλέξει άλλους. Εδώ μιλάτε και οι τρεις όμως. Δεν πειράζει, άλλη κουβέντα. Έπρεπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να έχει ένα τέτοιο πρωθυπουργικό γραφείο. Αυτό όμως τι προϋπέθεται. Προϋπέθεται να μην εμπιστεύεσαι το κόμμα σου. Ναι. Εάν είσαι ταυτισμένος με το κόμμα σου και νομίζεις ότι το κόμμα σου είναι κάτι εντός εισαγωγικών καλό. Ρε, κοιτάξτε να δείτε που θα βγάλουν ήρωα τον Καραμαλή κομματικά. Και θα τον βγάλουν θύμα σε επίπεδο κυβερνητικό. Την ίδια εποχή στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι έχουν μαύρα μεσάνυχτα για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Καλά, μη λέτε παπάρες. Μη λέτε παπάρες. Αυτό που γνωρίζουν όμως είναι τα μεσανυχτικά νούμερα που φαίνει στο τραπέζι σε κάθε συνεδρίαση. Δεν είχαν ιδέα, δεν ξέρανε. Δεν μιλάγανε μόλις αυτούς. Υψηλά ελλείμματα, αλλά και τους υψηλότερους αυξανόμενους μισθούς στην Ευρώπη. Ναι. Όπως λέει και ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους και σύμβουλος της Άγγελα Μέρκελ, αυτό είναι και η απόλυτη συνταγή για μια εγγυημένη αποτυχία. Η μισθή ήταν. Of a very high fiscal deficit and the current account deficit. Ναι. You know that the country as such has to cut its consumption and has to become more competitive. Την κατανάλωση φιλαράκι να την κόψουμε, την κόβουμε από τα δικά σας προϊόντα, έτσι, τα δικά σας προϊόντα καταναλώναμε. Well, for Greece it was quite clear that the magnitude was around 20% or so. Ναι, ναι. The key point is, can you achieve that proactively quickly before the crisis gets worse and worse? Ναι. Or do you do it too late only once? Εγώ δεν είδα να αντιδρά κανείς. That was the only choice. Η only choice, ρε Καραγκιόζη, ήταν ότι ένα ποσοστό πάνω από 30% ήταν γερμανικά προϊόντα που καταναλώνουμε από εσάς. Ναι. At that point it was too late. Ναι, και χαλαστήκατε. Ήδη είχε αρχίσει ο κύριος Τρισέ στα διάφορα Eurogroup τα οποία έχετε να είναι πάρα πολύ αυστηρός στο θέμα των αυξήσεων. Ότι έχουν ξεφύγει αυξήσεις στην Ελλάδα. Ναι. Ότι η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπήρχε αυτό. Πόσο έντονη ήταν η προειδοποίηση από την κάτω μεριά? Κοιτάξτε, ο Τρισέ ήταν αυστηρός με τα θέματα των μισθολογικών αυξήσεων, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες πλην της Γερμανίας, όλα τα χρόνια που εγώ. Για όλες τις χώρες πλην της Γερμανίας, να σημειωθεί εδώ, γιατί για 10 χρόνια οι Γερμανοί εργάτες δεν πήραν αύξηση πάνω από 0,5% συνολικά, έτσι, ισορρευτικά. Εγώ βγήκα γιατί ήμουν ο μόνος πολιτικός που βγήκε και την κατήγγειλε. Και με έπαιζαν όλοι. Σιγά εσύ την κατήγγειλες τώρα. Και άλλοι καταγγείλανε και πήραμε τα αρχίδια μας. Που κατήγγειλες, πέθανες. Σιγά. Στη συμφωνία ΣΕΒΓΕΣΕ. Ναι. Και όλα τα χρόνια που ήμασταν κυβέρνηση, οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα ήταν ψηλές. Ναι. Εκεί που τα πράγματα ξέφευγαν ήταν στις 10. Ναι. Στις 10 παρότι είχαμε ψηφίσει ένα νόμο που προέβλεπε σημαντικούς. Ναι, γιατί δεν το κάνατε? Οι αυξήσεις που δίνονταν τελικά ήταν πολύ μεγάλες. Προφανώς. Είχαμε την εικόνα ότι σε πολύ μεγάλους τομείς του ελληνικού δημοσίου, κυρίως στις 10, υπήρχαν μισθοί οι οποίοι ήταν δυσανάλογοι. Ναι. Σε σχέση με τι? Και για την ελληνική πραγματικότητα. Σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, ρε Καραγκιόζηδες. Αλλά είχατε το κομματικό σας δυναμικό, το οποίο έπρεπε να συντηρήσετε για να πάτε πιο εκεί. Της διευπουργικής των 10 που είχαμε δημιουργήσει με τον νόμο. Και καταφέρατε να κάνετε και μια απίθανη διάσπαση στο κοινωνικό ιστόμα με αυτόν τον τρόπο. Τα θέματα των μισθολογικών αυξήσεων. Ναι. Επειδή εμείς βάζαμε ότι θα ισχύει για τον στενό δημόσιο τομέα, θα ισχύει και για τις 10 και δεν θα δώσετε παραπάνω. Πήγαιναν στη διαιτησία και έπαιρναν τριπλάσιες και τετραπλάσιες αυξήσεις. Καλά. Το ότι πήγαιναν στη διαιτησία ήταν μια πολύ ωραία απάντηση και πολύ ωραίος τρόπος πλάγιος να κρατήσετε τους δικούς σας εκεί που έπρεπε να τους κρατήσετε με τα λεφτά που έπρεπε να τους κρατήσετε. Συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ναι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σας φάγανε. Διάστημα, κάθε άλλο παραφιλικές ήταν προς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κοίτα να δεις που θα βγάλουμε ξυλαστήριο θύμα τη Νέα Δημοκρατία τώρα.
η οποία και τα έκανε και σκατά, γιατί δεν την βγάλουμε ξυλαστήριο θύμα, αλλά δεν ακουμπήσουμε καθόλου Γεωργάκη και Πασόκ. Μακάρι, πραγματικά να δω. Στα οικονομικά κέντρα του κόσμου, οι νευρικότερε αγορέ έχει μετατραπεί σε ανησυχία των υπευθύνων. Και τελικά θα καταλήσουμε όλο το πολιτικό σύστημα, που ούτω ή άλλω είναι για τον Μπούτσο, αλλά θα το κάνουμε ότι εμεί το φτιάξαμε, εμεί το δημιουργήσαμε, εμεί φταίμε. Ποτέ ανάμεσα, όχι μόνο στου ισχυρού, αλλά ούτε καν στου ασφαλεί παίκτε τη παγκόσμια οικονομία. Αυτό το ξέραμε πριν το 2004. Μια ελληνική κρίση χρέου φαντάζει ακόμα σενάριο επιστημονική φαντασία. Όλοι χοροπηδάγατε όμως. Όλοι χοροπηδάγατε. Η έκθεση του Διεθνούς Μαθηματικού Ταμείου που βγήκε τον Μάρτιο. Αχ, η Μιράντα έχει ξαφανταδιά, δεν μπορώ. Ήδη προειδοποιεί πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ναι, τα ξέρεις όλα. Του κινδύνους που διατρέχει η ελληνική οικονομία λόγω της πιθανότητας μιας ξαφνικής μεταστροφής των αγορών. Οι αγορές ήταν η μεταστροφή. Δηλαδή. Όχι τι κάνανε τα συνδυαστή ένα μετά το άλλο. Η αύξηση του χρέου εννοώ. Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το θέμα τη ανταγωνιστικότητα. Ναι, η ανταγωνιστικότητα. Στην συζήτηση τη ΕΚΤ am 8. Mai 2008 in Athen. Wir hatten eine Sitzung in Athen und in der Pressekonferenz haben der Präsident der EZB gerade und besonders auf die Probleme in einigen Ländern hingewiesen, in denen sich eine hohe Inflationsrate zeigte und die ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit verloren hatten. Das nämlich die damals wirklich so gemeint war an die την ανταγωνιστικότητα την είχαμε πριν και τη χάσαμε. Ενώ. Αχ, η πρώην αντιπρόεδρος μου τη. Put all different countries, all different regions on that same one uniform scale. And if you had other countries in the A range, you would have to compare them. Well, you know, should this be at the same level as Greece? Should this be at the same level or higher? Καλά, δεν καταλαβαίνεις πώς τα βγάζετε. And you know, oftentimes. Εγγενείς αδυναμίες, τι είναι αυτό? Δεν τις ξέραμε όταν μπήκαμε στο ευρώ, τις εγγενείς αδυναμίες. It was this concept of support that buoyed the rating and the concept that the eurozone would allow it to grow. Επίσης η ευρωζώνη δεν ήξερε τις εγγενείς αδυναμίες όταν υποστήριζε την Ελλάδα για να μπει στην ευρωπαϊκή κοινότητα και στο ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα. Always voices saying, you know, well, why shouldn't my country be rated than higher? It's Greece, come on, you know. Έτσι, τα λες αστεία. Μπράβο, μας είπες πολλά νούμερα και εσύ επιχειρηματολόγησες. Something should be done. Ναι. But when I came then, I saw quite quickly there was absolutely no willingness to take any action because the nice state of affairs. Κατανάλωσης γερμανικών προϊόντων, ξαναλέω. Had gone on for so long. Το υψηλό έλλειμμα δεν ένοιαζε κανέναν όταν πουλάγατε μια χαρά στην Ελλάδα και δανείζατε. On top of that, these numbers had not just been there for one or two years, but for 10 years. Ναι. And that point you knew this is going to be very difficult. Αχ, εσείς προβληματιστήκατε απίθανα πολύ. Τι να πω, πραγματικά. Αχ, ζείτε ένα δράμα. Στην Ελλάδα όμως, οι φωνές αυτές δεν ακούγονται ποτέ. Δεν φτάνουν. Δεν ακούγονται ποτέ, ναι. Δεν τα λέγαμε από πρόπερση τρία χρόνια τα λέμε τώρα. Όλοι πίστευαν και στα Eurogroup και στο. Στα Eurogroup, ειδικά. Μέσα στα Eurogroup ήσασταν, τα πάρτε όλα. Εσύ όμως πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρξε ούτε ένας συνάδελφός. Ναι, εσύ δεν ήξερες τίποτα, ειδικά. Την εποχή, ο οποίος να μου. Να μου ακούσει τον κόδωνα του κινδύνου ή να μου κάνει ερώτηση οικονομική. Όχι. Δεν φαινόταν ότι αυτή η κρίση θα αφορούσε. Κανέναν δεν θα αφορούσε, βέβαια. Δεν βλέπατε τα νούμερα, δεν ξέρατε το έλλειμμα. Δεν ξέρατε το ποσοστό δανεισμού, ούτε ξέρατε πότε λήγουν τα ομόλογα που είχατε εκδώσει. Ναι, ναι, βέβαια, δεν μπορείτε να προϋπολογίσετε τη ρευστότητα. Και έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Παρόλο που οι ξένοι μιλούν γιατί για δεν πάτε να διδάξετε τίποτα μαθηματικά, 1-2-3. Μάλλον αριθμητική, γιατί για μαθηματικά δεν είστε. Ναι. Το τρένο ήρθε. Σχεδόν κανείς δεν μιλά ακόμα για τα υπέροχα χρέη και οι όποιοι ξένοι ψήθητοι καλύπτονται σε μια Ελλάδα που έχει για χρόνια συνηθίσει να κλείνει τα αυτιά στην ευρωπαϊκή κρίση. Άσε μας ρε Αλέξης που έχει συνηθίσει να κλείνει τα αυτιά, βλακόμετρο κι εσύ. Και όσο και αν εκείνοι οι ξένοι ψήθητοι μοιάζουν σήμερα προφητικοί, μάλλον δεν είναι τίποτα άλλο παρά σανίδες σωτηρίας για εκείνους που θα ήθελαν να λένε ότι είχαν μιλήσει για το τσουνάμι της κρίσης. Πριν ακόμα αυτό φτάσει. Ναι, αστείευεσαι γιατί όμως, είχαμε μιλήσει. Αν πραγματικά γνώριζαν από τότε, οι ψήθητοι μάλλον θα ήταν κραυγές. Ναι. Κραυγές δεν είχαμε γιατί κάποιοι ήταν πολύ βολεμένοι σε όλο το έργο και παίζαμε τις κουμπάρες με τα δάνεια και τα ομόλογα. Καλά, εσύ τώρα μιλάς, αλλά είστε καταχεσμένοι, διότι άπαξ και φουντάρουμε, έρχεστε παρέα. Αλλά δέχομαι τη θέση σας, δέχομαι το πρόβλημά σας. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία έχουμε για λύσει, είναι το γιατί οι Ευρωπαίοι δεν μιλούσαν περισσότερο.
σε σχέση με την Ελλάδα. Και το 8 και γιατί το 9. Να μιλήσουν, αφού του συνέφερε όλο αυτό το οποίο έπαιζε. Υπάρχουν αποφάσεις του Eurogroup που ζητάνε μέτρα, ενώ υπάρχει πίεση για το Έλληνα. Παιδιά. Ναι, όλο αυτό το θέμα της του χρέους. Ο διευθύνων σύμβουλος μιας ιδιωτικής τράπεζας. Παρακαλώ. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε ότι δεν μιλούσαν δημοσίως. Σας θυμίζω ότι στη δεκαετία την προηγούμενη, δύο φορές η χώρα επέθη υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Τι παραπάνω λοιπόν να κάνει? Δεν πιστεύετε ότι μια δημόσια πίεση από την πλευρά των Ευρωπαίων αξιωματούχων, είτε από την ΕΚΟΤΟΥ είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βοηθούσε περισσότερο να κατανοήσει και ο πολιτικός μας και η κοινή γνώμη την πραγματικότητα? Γιατί να βοηθήσει, από όλα όσα συνέβαιναν, του συνέφεραν, ξαναλέμε. Προς την πολιτικού χαρακτήρα πίεσης. Και επίσης υπήρξαν κάποιες δηλώσεις ότι τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν αρνητικά. Άσε ρε παραμύθι. Για να πάρουμε τα μέτρα αυτά. Τι τώρα, μέτρα να πάρετε ρε παραμύθι, αφού όλοι εσείς διαχειριζόσασταν την αγορά. Και την τραπεζική και την αγορά ομολόγων και τη χρηματιστηριακή. Τράπεζα της Ελλάδος. Ας πούμε κινδυνολογικές προτροπές, διότι μπορεί να χειροτερέψουν τα πράγματα αντί να τα βελτιώσουν. Α, ναι. Να ασκήσουν πιέσεις. Μείνατε στις δηλώσεις δηλαδή. Των κυβερνήσεων, ούτως ώστε να ληφθούν εγκαίρως τα μέτρα και να προλάβουν το κακό. Ναι. Μα δεν θέλατε να το προλάβετε όλα το αυτά, κακό. Λίγο πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2008 και την κατάρρευση. Δεν μπορώ να βγάλω τις αρχιδιές δηλαδή πραγματικά. Ναι. Ήτανε παραμονές πλέον της κρίσης. Βρίσκομαι στη Νέα Υόρκη. Ο Μάικλ Μπλούμπερκ σε μια φιλική συζήτηση, γιατί είναι φίλος μου από τα παλιά. Ο φίλος της από παλιά είναι ο Μπλούμπερκ. Αυτός και το κανάλι του. Εδώ γκρεμίζεται, θα σκάσουν τα πάντα κτλ. Και στο δρόμο, στην επιστροφή, σταματώντας στη Γερμανία. Έσκασε το λάστιχο. Είχε δίκιο ο Μπλούμπερκ. Με δύο-τρεις κατά τύχη πάλι. Κατά τύχη όλα ήταν αυτά. Δύο-τρεις Γερμανούς αξιωματικούς της Wehrmacht και άλλοι ήταν σύμβουλοι, οι οποίοι πλέον βρισκόντουσαν σε μεγάλη αναταραχή. Αναταραχή είχαν πάθει το γλυστερίνιο. Κάναμε πλέον την πρώτη μεγάλη κουβέντα για το θέμα με τον Κώστα τον Καραμαλή. Χαιστήκατε όλοι, σας έφυγε το σκατό στην κάλτσα. Ο Καραμαλής είχε συνέστηση, κατά τη γνώμη μου. Τι συνέστηση είχε, ποια πίστα θα περάσει? Τώρα, αν την είχε πλήρη ή όχι. Αν είχε πλήρη συνέστηση ή όχι, μας δουλεύεις καημένη. Δυσκολιό. Ναι. Ήταν ικανοποιημένος ότι πίστευε ότι δηλαδή δεν θα εξελιχθεί αυτή η κρίση. Και σε κρίση χρέους. Ναι. Δηλαδή, το ξύνει το μαγουλάκι όμως. Λίγο πιο κοντά στη μύτη και θα νομίζουμε ότι λες ψεματάκια. Μάλλον καθησυχαστικός. Ναι, για πες. Και όμως η κατάρρευση της Λίμαν έχει τις επιπτώσεις ενός καταστροφικού σεισμού στην παγκόσμια οικονομία. Ναι. Να σημειώσω ότι η Λίμαν όταν κατέρευσε το 2008 είχε μόχλευση στα κεφάλαια της 1 προς 28 ή ανάποδα 28 προς 1. Η Deutsche Bank αυτή τη στιγμή έχει 44 προς 1. Και ψάχνουν τον γύρω τους ποιος είναι αυτός αναφορά. Ναι. Στην Ευρωζώνη όλοι γνωρίζουν. Εσύ για πες Γερμανέ. It was pretty clear from the numbers Greece was always in a situation in which it could rely only on very friendly financial markets. Ναι. Εσείς ήσασταν φιλικές. Ναι. It was clear that Greece would have to change very quickly. Έπρεπε να κόψει κάτι σαν 3-4 εκατομμύρια πληθυσμού για να γίνει ανταγωνιστική. Ναι. I didn't really look at European sovereignty. Όχι, γιατί τώρα το κάνουν, ενώ πριν το έκανα. Dubai got into trouble. Το Ντουμπάι, δηλαδή, είναι, sign, όταν έπεσε το Ντουμπάι, πέσαμε κι εμείς. Ήταν σαν να πέσει η κοκκινιά, ας πούμε, στην εθνική αντίσταση. Ήταν σαφές έπεσε ότι το Ντουμπάι. Σύντροφοι, πηγαμίσαμε. Αργά ή γρήγορα θα έφταναν και στην Ευρώπη. Ναι. Όταν λοιπόν έφτανα στην Ευρώπη, οι πρώτες χώρες οι οποίες θα βρίσκονταν αντιμέτωπες με αυτή την κρίση θα ήταν οι πιο αδύναμες. Η χώρα μας λοιπόν είχε όλα τα χαρακτηριστικά. Πού πήγε ρε παιδιά 15 χρόνια ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, πού πήγαν? Των δημοσιονομικών τους προβλημάτων. Ναι. Ο Στέλιος Ζαβός είναι ένας έμπειρος διεθνής επενδυτής. Όνομα και πράγμα. Πολύ καθαρή εικόνα για τις εξελίξεις στο διεθνές τοπίο. Πιστεύετε ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπόρεσε να αντιληφθεί πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημα και πόση κρίση θα ερχόταν και στην Ελλάδα? Ναι. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα έκανε ένα τεράστιο λάθος. Όχι ρε. Παρότι όνομα και πράγμα επενδυτής. Ευχάριστη σύμπτωση να μην έχουμε το πρόβλημα των λεγόμενων supply mortgages της Lehman. Τοξικά δηλαδή. Τα τοξικά. Αποδείχθηκε ότι τα κυβερνητικά ομόλογα κατέληξαν να είναι τα τοξικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τι λες? Εκείνη την ώρα έπρεπε να γίνει κάτι πάρα πολύ κάτι απλό. Κάτι τι να γίνει? Το ελληνικό πολιτικό σύστημα έπρεπε να λειτουργήσει με δύο τρόπους. Για πες. Ένα, να μειωθούν
οι κρατικές δαπάνες. Ναι. Πού να μειωθούν, ποιες. Να εξαπλωθεί η φορολογική βάση. Ναι. Πού, το τι επίσης. Έκανε τότε. Γιατί η υπάρχουσα φορολογική βάση θεωρείται ότι είχε εξαντληθεί δηλαδή. Ότι είχαμε καταστήλει το φορολογικό έγκλημα. Είναι πραγματικά. Ναι. Τεράστια σημασία. Έχει ανατριχιάσει από την τεράστια σημασία. Ποιο είναι το πιο μεγάλο λάθος που πιστεύω ότι κάνει σε αυτήν την περίοδο. Κοιτάξτε, αυτό που μπορεί να πει κανείς εκ των υστέρων είναι ότι θα έπρεπε να ήπια προσαρμογή, ήταν περισσότερο προσαρμογή. Καμέ στην παπάρα. Το χειρότερο λάθος που είχε κάνει ήπια 5 τσιγάρα παραπάνω. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ζωντανά. Ζωντανά. Γεια σου, ρε. Πόπι, iPop, Τσαπανίδου. Στην δυναμική των νέων μέσων, πιάνουμε τον παλμό της επικαιρότητας. Πιάσε τον παλμό, εσύ. Και άμα βρεις παλμό. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 1 το πρωί. Τηλέφωνο. Walk on, walk on. Πάρτε λίγο μια πούτσα. Πάρτε μια πούτσα που μας διαφημίζουν και μας πουλάνε ελληνική παραγωγή. Ναι, είναι ελληνική παραγωγή. Όλοι μπορεί πολύ εύκολα να αξιοποιήσουμε την πολύ ωραία επικοινωνιακή ευκαιρία του ότι τώρα ψωλιαζόμαστε και μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. You'll never go walk alone και kiss my ass. Ωραία διαχωριστική παραγωγή δεν λέω, όλοι χαμογελάνε, εμπνέουμε ένας τον άλλον και λήφτε μου τα αρχίδια. Με στην παπάρα την όλη. Έχουμε και τον Τζόνι Βόκερ που σου λέει ότι είναι να σου πω: μπλέμε ένα στον άλλο, πάνε πιέσει και κάνε κουκάλι και έστρα. Τα έξοδα θέρμανση θα είναι ασήκωτα. Γι' αυτό επιλέξτε σήμερα φυσικό αέριο και βγείτε τριπλά κερδισμένοι με το βόλιο. Έχω επικοινωνία το κοντρόλι. Αυτό που λάγανε ότι είναι ελληνική παραγωγή και πούτσε και αυτό και τέτοια που το έκανε και η Νιούτον. Η οποία Νιούτον είναι κακουλίδη και ουλιλιλί. Ή κακουλίδη, όχι, πρώην Λεό. Πρώην Λεό, όλοι από τη Λεό πήγανε στη Νιούτον και κάνανε το βοηθό. Και τέλο πάντων, δεν είναι αυτό. Όχι, εντάξει. Είναι τέλο πάντων, δεν είναι ελληνική παραγωγή. Όχι, διαφημισούλα. Όχι. Όχι, όχι, Άντι Μούτσουνη. Οι δημοσιογράφοι μας λένε πάντα μαλακίες. Σκάει 100, φεύγα. Σκολίωση, κύφωση. Στο σπόνδυλος υπάρχει λύση. Με τους διαφωτικούς και δαιμόνες του σπόνδυλος. Έχετε προσέξει ότι δεν υπάρχουν διαφημιζόμενοι αρκετοί τώρα και βγαίνει κάθε κοτσιμαρία και αγοράζει διαφημιστικό χρόνο και χώρο. Με τσάμπα τιμές. Εποχή το αφεντικό τρελάθηκε. Με τα λίγα έφτιαχναν πολλά και κοιτούσαν μπροστά. Οι Έλληνες αυτό είναι η εποχή του Καραμαλή. Με τα λίγα που κάνανε τις παροχές και τέτοια. Σταθερά μέσα στο χρόνο. Ναι. Και η αξία αυτή μας οδηγεί σταθερά μέσα στο χρόνο. Στην ουσία, που ξανά ουσιαστικά είναι τα πιο σημαντικά, είμαστε πραγματικά δίπλα σε κάθε Έλληνα για να νιώθει ασφάλεια και να κοιτάζει μπροστά. Με ασφάλεια. Ασφάλεια μηνέτα ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Ασφαλίζει αυτό που αξίζει η Μινέτα. Διαφημίζεται εδώ και το playlist. Πιάσε μελωδία 99,2. Φάνω τον Vitamin Gen. Α, εδώ θα πάρετε ενέργεια για όλη μέρα, για όλες τις ψωλιές που ακούτε και τις μαλακίες. Θα πάρετε και ginseng και μέταλλα και βιταμίνες να συμβουλούστε διατροφή σου για να δείτε τις μαλακίες που ακούτε. Πάμε παρακάτω. Ποιος παίζει τώρα. Κάμε την έχω ξαναδεί αυτή. Α, ναι, Lexus. Θα ζήσουμε όλοι με μια Lexus αγκαλιά. Νέο Lexus City. Έτσι. Στα 1800 κυβικά. Γιατί από εκεί που πάμε και παίζουμε drums, μετά θα καβαλήσουμε τη Lexus. Δεν είναι κατέλη. Και κατέδωσε 3,7 λίτρα. Ο κουβατσέας της Βύση είχε πάρει μια Lexus και έκανε πόδι. Νέο Lexus City 200H. Με 28.500 ευρώ. Αυτό. Έτσι, και μετά έγινε μαύρος. Bachelor Party. Ξεχάμε ένα πράγματα. Έξι κάποιοι εντεξίδες ψολαρέοι. Ποιο αγοράκι! Και φέρανε την αδερφή, τη χοντρή αδερφή ενός ματά. Να τους κάνει... Εγώ είμαι πατρεμένος. Τους κάνει σοου. Ξαφνικά όλοι κάνουν την πάθια βέβαια. Μαμά μου, είσαι πέναρος. Γιατί είναι και μπαζόλα η κυρία. Αλλά είσαι και κακούμπος. Με 35 ευρώ δεν κάνεις μπάτσελο. Παίρνεις όμως κινητό, σταθερό και ίντερνετ.
Wind, γιατί όλα σε άντρα, αν είσαι τόσο μαλάκας, πάνε βάλε Wind. Και τηλεφωνία και 150 εντάξει, λεπτά προς όλα τα δίκτυα από το κινητό σου. Μόνο με 35 ευρώ. Wind, κινητή, σταθερή, ίντερνετ για όλους. Αυτό για όλους. Στην καρδιά της ημέρας, συνεχίζουμε. Η ενημέρωση χτυπά δυνατά. Η ενημέρωση στο Sky δεν σταματά. Κάθε μεσημέρι η επικαιρότητα που διαμορφώνει τη ζωή μας. Live με την Εύα Ντονοπούλου. Μαζί της ο Κωνσταντίνος Μπουγάνος. Η ζωή όπως πραγματικά είναι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι. Ένα Citroën σε 3 diesel μπορεί να ξεκινήσει από Παρίσι και να φτάσει Ρώμη με ένα μόνο γέμισμα. Τέλειο. Δείτε και κάτι πιο τέλειο. Αυτό είναι. Το γεμίζεις μία φορά, ξεκινάς από την Αθήνα, φτάνεις στη Ρώμη και μένεις εκεί. Ακόμα και από αυτή τη στιγμή. Ζάχαρη. Με 10.000. Citroën. Δημήτρα, βλέπω ότι αγόρασες ένα φθηνό επώνυμο απορριπαντικό. Ναι, ναι, το πήρα να πλένω τα αρχίδια του άντρα μου. Συμφέρει πραγματικά. Ναι, βέβαια. Βγάζει όλες τις λεκέδες. Παίρνουμε κόκκινο κρασί, ναι. Ρίχνουμε λοιπόν το ύφασμα, ναι. Κόβουμε στη μέση. Αυτό. Ξεκινάω με το Αριέλ. Θα βάλω και μέγεθος του συμφέρει. Το ίδιο με το δικό σου. Και να το αποτέλεσμα. Ήθελε τουλάχιστον 90 βαθμούς και διπλή δόση, ένα ενισχυτικό. Ήθελε 90 βαθμούς και διπλή δόση, ένα ενισχυτικό. Έτσι όμως κάνεις οικονομία. Κάνω τρελή. Διπλάσια. Μανιέτσα. Δεν το πιστεύω. Είναι πράγματι τεράστια διαφορά. Κάμισε. Σαφέστατα με συμφέρει το ωραίο. Τσαμπρ σου λέω ρε. Σαφέστατη ήταν. Για καθαριότητα και οικονομία σε κάθε πλήση. Τέτοιο τεστιμονιάλ. Πουθενά όμω. Πάμε φακιαλούς. Απαντήσεις σε ισχυρές αποδείξεις σε ιστορίες σκοτεινές. Πες μου που είσαι και τι κάνεις. Είμαι ο Αλέξης Παπαχελάς. Είναι η φάκελη, είναι εδώ. Είναι εκείνη ακριβώς τη στιγμή που ο Γιώργος Αλογοσκούφης, χωρίς φυσικά να έχει καταλάβει τι έχετε, ναι, ναι. Προσπαθεί παρόλα αυτά να πάρει κάποια αυστηρά για τα δεδομένα της εποχής μετά. Γαμώ το London School of Economics σας. Κατάργηση του αφορολόγητου για πολλές κατηγορίες επαγγελματιών, ναι. Επαναφορά αυστηρών τεκμηρίων, ναι. Αύξηση των φόρων σε καύσιμα, τσιγάρα, ποτά και ακίνητα ανάμεσα στα άλλα. Όπως η κυβέρνηση Καραμαλή κρέμεται όχι μόνο από μια κλωστή, αλλά κυριολεκτικά από μία και μόνη έδρα στη Βουλή. Ναι. Και πολλοί είναι βουλευτές της που νιώθουν ότι εκείνη την ώρα έχουν τη δύναμη ακόμα και να εκβιάσουν ανοιχτά. Καλά, δεν είδαμε αυτή την κοινοβουλευτική ανασφάλεια να επηρεάζει κανέναν τώρα σε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Η πίεση βουλευτών, δεν μπορώ να ξέρω ποιοι ήταν. Ναι. Η πίεση βουλευτών, ποτέ. Η οποία απειλούσαν ότι θα ψηφίσουν συγκεκριμένα μέτρα. Ναι. Και αυτό εκδηλώθηκε, ναι, πολύ έντονα, ναι, τον Σεπτέμβριο του 2008, ναι, όταν στη Βουλή φέραμε τα μέτρα τα οποία είχαμε αποφασίσει. Τι λέει, Ρεμπούστη, σε λίγο θα μας πεις ότι βγήκαν οι βουλευτές έξω και πέταγανε μολότοφ. Την εξέταση για την εξέταση του νομοσχεδίου. Ναι. Την κατάρθρωνε. Ναι. Εδώ τι παρακολουθούμε σήμερα, τι? Και αναφέρομαι στη συνεδρίαση μέχρι πριν από λίγα λεπτά. Εδώ παρακολουθούμε μια ανοιχτή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και ένα διαρκές παζάρι του Λογοσκούφη με διάφορους βουλευτές. Ναι. Εκεί αυτό παρακολουθήσαμε και τώρα εδώ και πόσες συνεδριάσεις. Πήγαμε 151 έδρες το κυβερνών κόμμα, οι συνδικαλιστές, ποιος. Ενδεχομένως. Συζητήσουμε αποφάσεις ποτέ. Ενδεχομένως αποφάσεις άλλων. Που είχατε με τον, ναι, κύριο Καραμάλη, υπήρχε. Υπήρχε πάντα. Βέβαια, υπήρχε κομματική γραμμή, την κρατούσαμε. Κάποιοι βουλευτές, άλλωστε το λέγανε και δημοσίως, απειλούσαν ότι δεν θα ψηφίσουν μέτρα. Προτιμά να πάω σπίτι μου παρά να το δεχτώ συνειδητά, ενώ το ξέρω να συμφωνήσω με μια τέτοια λογική. Ναι. Ποιος ψήφισε προχθές? Με το να φορολογήσουμε με 200 ή 300 ευρώ αυτό το 300. Συγκεκριμένο. Εσύ ψήφισες προχθές? Κομμάτι της κοινωνίας. Για πες. Εδώ γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, ναι, για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης. Ναι. Ώστε να πληρώνουν κατηγορίες φορολογουμένων που μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν, διότι δεν προβλεπόταν να πληρώνουν. Ναι. Αλλά και κατηγορίες φορολογουμένων που μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν, διότι φοροδιαφεύγουν. Όχι, ρε παιδί μου. Αυτά όλα τα μέτρα δεν ανακοινώθηκαν. Έγιναν κάποιες διαρροές. Τι διαρροές έγιναν, φαντάζομαι. Αυτό ήταν υδραυλικό. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτό γίνεται καμιά φορά για να τεστάρεις λίγο. Τι να τεστάρεις? Τις αντιδράσεις τη κοινή γνώμη. Όχι, ρε. Να τεστάρεις τις αντιδράσεις κοινή γνώμη γάμω την κοινοβουλευτική δημοκρατία σας. Ήταν, έχω την αίσθηση, και πολιτικός. Ναι. Δηλαδή, κατά τι πολιτικές επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, αλλά και οικονομικός, γιατί ήταν σαφές ότι η οικονομία έμπαινε σε ύφεση. Ναι, ναι. Και υπήρχαν πολλοί που. Α, το ξέρατε δηλαδή, όχι ότι δεν το ξέρατε. Έγραφαν τότε και σχολιάσαν. Το ξέρατε ότι η οικονομία έμπαινε σε ύφεση. Ότι σε μία περίοδο ύφεση εμείς δεν έπρεπε να πάρουμε επιπλέον μέτρα. Ναι, ναι. Και υπήρχε και μία μεγάλη τάση μέσα στην κυβέρνηση. Ναι. Δεν έπρεπε να πάρουμε επιπλέον μέτρα. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις μεταξύ λαϊκής δεξιάς και της φιλελεύθερης.
Α, τα έχετε διαχωρίσει αυτό τώρα, είναι καινούργιο το μοτίβο. Μην φανταστείτε τώρα ότι αυτά ήταν έτσι πολύ ξεκάθαρα. Α, δεν αλλά ήταν. Αλλά ήταν σαφής η διαφορά. Ποια ήταν, δεν ήταν ξεκάθαρα, ήταν σαφής η διαφορά. Πόσοι παπάρα ακόμα θα αντέξουμε, δεν ξέρουμε. Αυτό το κόμμα έπρεπε να αναμορφώσει. Ο Λούλης λέει αυτό το κόμμα. Το κόμμα. Να το αλλάξει και να το ελέγξει. Ναι. Τα μέτρα αυτά δεν ήταν επεξεργασμένα. Για το Μακαρίτη ή για άλλο. Να ανακοινωθούν. Ναι. Αλλά σημασία έχει ναι. ότι προσαρμόζαμε κάθε τόσο ναι. Την πολιτική μας. Τι προσαρμόζατε, το μόνο που προσάρμοζε μαλάκα ήταν η ρύθμιση του τρίμερ για να φτιάξει το μουσί. Λαμένε. Και των ανθρώπων. Ναι. Στις εξελίξεις μιας κρίσης διεθνούς. Κοιτάξτε, παίζει το ματάκι το αριστερά-δεξιά, δεν καταλαβαίνει τι λέει, το σκέφτεται. Δεν μπορούσε να προβλέψει. Δεν ξέρει τι να το πει. Επόμενο στάδιο της οποίας κανείς ναι. δεν μπορούσε να προβλέψει. Ναι. Και συνεπώς, παρόλα αυτά το προγουλάκι ακόμα κρέμεται. Δεν σου έχουν κόψει τίποτα σένα από την βλέπω. Διεθνή οικονομική τρικυμία ναι. που ούτε οι άλλες, οι μεγάλες χώρες δεν μπορούσαν να προβλέψουν πού θα πάει το επόμενο βήμα. Ναι. Να πάρουμε μακρόπνοα ναι. σχέδια. Που σημαίνει ότι ήταν ανίκανοι, ελληνοί και τρισάθλοι. Μόνο σε εκείνη την περίοδο. Ναι, είναι αδύνατο να συνομιλήσεις ναι. Σοβαρά με κάποιον υπουργό για περισσότερα από 2 λεπτά ναι. χωρίς να χτυπάνε τα τηλέφωνα και να μπαίνουν άνθρωποι να διακόπτουν. Ναι. Λοιπόν, αυτό σε πείραξε σε ένα Μιράντα. Ήθελες meeting exclusively. Στρατηγικό thinking. Οχ, το thinking, το στρατηγικό σε πείραξε επίσης. Μακρόπνοα μέτρα που θα περικόψουν τις δαπάνες σε μόνιμη βάση. Ναι. Αλλά είναι πυροσβεστική η προσέγγιση ναι. στη χάραξη και στην άσκηση της πολιτικής. Εσύ θέλεις μόνιμη βάση. Και συνήθως κοιτάνε να βουλώσουν τις τρύπες ναι. με εφάπαξ μέτρα. Έχεις εμπειρία εξάλλου και από τις και του χρόνου άλλες χώρες του πλανήτη. Και όλα αυτά είναι για να μην αγγίξουν το κομματικό κράτος στην των που δαπάνων. Είναι και η πηγή του προβλήματος. Το κομματικό κράτος. Η κυβέρνηση είναι αποτελεσματική. Πρέπει και οι εξαγγελίες της να έχουν βάρος. Να θεωρείτε ότι έχει χρονικό ορίζοντα μπροστά ναι. της. Γιατί αν δεν έχει χρονικό ορίζοντα μπροστά σου, ό,τι και να πεις, ναι. δεν επηρεάζει τις ναι. προσδοκίες σου. Λένε μεθαύριο αυτή δεν θα είναι εδώ. Όλα αυτά έπαιξαν ένα ρόλο. Έπαιξαν και όλα. Έπαιξαν μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι. Τι ρόλο παίξατε εσείς. Από τις αρχές του 9, ότι ναι. πηγαίναμε σε εκλογές. Εσύ πολύ όχι, ο Καραμαλής. Άρα η κυβέρνηση δεν είχε χρονικό ορίζοντα να πάρει μέτρα τα οποία θα είχαν το χρόνο να αποδώσουν. Τι έλεγε τότε, ρε Καραγκιόζη. Πολύ μεγάλο ρόλο. Στο... Ναι. στο τι έκανε και το τι δεν έκανε στη δεύτερη τετράετια η κυβέρνηση Καραμαλή. Και μετά που λέγατε παραμύθι, ότι η κυβέρνηση και η οικονομία είναι σταθερή. Η δύναμη του ενός βουλευτή που θα μπορούσε να ρίξει ναι. την κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή ναι. ήταν εκείνη την περίοδο καρφωμένη στο μυαλό βουλευτών ναι. και κυβερνητικών. Η λήψη καθοριστικών μέτρων σε μια οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία ναι. είναι ένα μείγμα εκρητικό που κανείς δεν φαίνει. Αλέξης, το payroll σου έχει αποδείξεις. Να ξέρουμε, κάποια στιγμή μπορεί να βγουν στο foreign office πριν μετά από 30 χρόνια. Αλλά συνομιλούσα με τους υπουργούς. Για πες, ρε Μιράντα. Και είχα την ευκαιρία ναι. να το συζητήσω μαζί τους. Αλλά ήταν μια περίοδος όπου συζητείται ήδη η προοπτική των πρόωρων εκλογών. Υπήρχε σκανδαλολογία. Η κυβέρνηση είχε μικρή πλειοψηφία στη Βουλή. Και για όλους αυτούς τους λόγους δεν θεωρήθηκε ότι το κλίμα ήταν κατάλληλο για να ληφθούν μέτρα. Δεν ήταν το κλίμα κατάλληλο. Έπρεπε να μας γαμίσετε 3 χρόνια μετά. Μιλάμε για έναν αποδυναμωμένο πρωθυπουργό. Ναι. Ειδικά μετά τη ΔΕΘ. Που αφού έκανε, τα κάνει πουτάνα στην ΔΕΘ, ρε. Αφού τα κάνει πουτάνα, ρε μαλάκα. Και είσαι και σύμβουλός του. Ήσουνα, Καραγκιόζη. Εκείνη την κάνει τις αλλαγές που δεν έκανε τα προηγούμενα 4 χρόνια που ήταν πανίσχυρος. Τι άλλο θα ακούσω, ρε μαλάκα, τι άλλο. Γι' αυτό έπρεπε τα μέτρα να είναι και προσεγμένα. Τα προσέξατε, τα μέτρα σίγουρα. Τα πήρατε ακριβώς με τη μεζούρα. Εσύ και το ραντού μηχανικού της γειτονιάς. Μεγάλη αναστάτωση, ναι. όπως αυτή που έχει έρθει τώρα, ναι. στην κοινωνική συνοχή που χρειάζεται. Ρε, είσαι πολύ γκιόζος. Ναι. How severe the situation was. Ναι. And the government, which is just about to lose. Εσείς το ξέρατε όμως ότι θα χάσει τις επόμενες εκλογές. Ναι, ναι, ναι. Ενώ η επόμενη κυβέρνηση ήταν πρόθυμη να ακούσει όλες τις αλήθειες. Σύντομα, συναγέλογος Σκούφη για συμμάζεμα των οικονομικών νερώνει. Μια χαρά είναι όμως. Και ο Μονμπλάνκο κερδίζει για μια ακόμα φορά το παιχνίδι. Γραφέας, GG. Τότε τι έγινε, μας κόψανε. Α, διαφημισούλες. Συγγνώμη, έχει τώρα. Τι κατάλαβα. 8 και 5. Τι 8 και 5, ρε Καραγκιόζη. Εσείς έχει τώρα. 8 παρατέταρτο είναι. 8 και 5. 8 παρατέταρτο.
8 και 5 ώρα. Ρε, 8 παρατέταρτο. Τι έγινε, την κόψανε την εκπομπή. Κόψανε το streaming. Δεν ξέρω τι κόψανε, κάτι κόψανε. Για πάμε. Να, να, πάμε ξανά. Έκλεισε μέντε στο streaming λίγο και ξανά το παίξουν. Εντάξει, το έχουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Η ένταση των μηνυμάτων που έχουν απ' έξω όμως έχει εντωμεταξύ. Εντωμεταξύ, αν έχετε προσέξει, τίποτα από όλα αυτά μέχρι τώρα δεν έχουν να κάνουν με τον κόσμο από κάτω, έτσι. Με όλους εμάς. Ένα παγκόσμιο σκηνικό, δραματικά διαφορετικό. Τα χρονικά περιθώρια της Ελλάδας. Κανείς δεν ασχολείται με εμάς, κανείς δεν ασχολείται με το τι έχει συμβεί από τότε μέχρι σήμερα στους δρόμους, στις πλατείες και μπροστά από τη Βουλή. Στην 2010 που υπογράφτηκε το μνημόνιο, ναι. Υπήρξαν αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις προς την Ελλάδα, ναι. Ότι πρέπει να πάρει μέτρα για να μειώσει τα ελλείμματα και το χρέος και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. Χαχμωρή, μπότοξ. Από τα τέλη του 8 φάνηκαν κάποια σημάδια, ναι. Αλλά ήταν σαφές. Τα τέλη του 8 τα σημάδια που φάνηκαν τα είδατε πολύ σοβαρά. Και με τις εταιρείες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ναι. Ότι θεωρούσαν ότι ένας μεγάλος... Παίζει το ματάκι σου αριστερά, μαλάκα, παίζει το ματάκι σου και εσένα. The rating was too high. Oh, εσύ, με στην τρελή χαρά. And probably, ναι. I think it's pretty my fair Greek to say fat wedding. That the reaction, the recognition that the reality had changed. Ναι. That the world in 2008 και συμβάλλατε αρκετά σε αυτό και εσείς και η φιλενάδα σας η Goldman. Ναι, 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 αυτό σας πείραξε. Αυτό σας πείραξε. Στο Eurogroup του Οκτωβρίου, ναι. Υπήρχε ένα ελαφρύ καμπανάκι. Ελαφρύ το καμπανάκι ήταν. Πολύ ελαφρύ ήταν το καμπανάκι. Για μας και για την Ιταλία. Ότι έπρεπε εμείς και η Ιταλία να προσέξουμε. Γιατί ανέβαιναν τα spread. Oh. Και μάλιστα άρχισε και μια πρώτη συζήτηση τότε στην Ευρώπη. Από εκεί ζοριστήκατε. Ενδεχομένως κάποιος μηχανισμός στήριξης, γιατί οι Ευρωπαίοι ξέραν ότι το εγχείρημα της ΟΝΕ είναι κολοβό. Κολοβό! Στις 8 με αρχές του 2009, τι ήτανε φίδι. Άρχισαν οι αγορές στη Wall Street ο κύριος Ζαμπός, να συζητούν ναι. Πιθανό πρόβλημα. Ποιο είναι ο κύριος Ζαμπός, πού πετάχτηκε εδώ σαν την πουτσα. Ο συνδυασμός δημοσίου υψηλού ελλείμματος και υψηλού χρέους, ναι. Δημιούργησε στις αγορές κάτι πολύ σημαντικό. Τι? Φόβο. Εκείνη την ώρα. Χυστήκανε οι αγορές, κλάσανε μέτρες απάνω τους. Και θα έπρεπε εκείνη την ώρα, ναι. Να επέμβει, ναι. Η Ευρωζώνη και να υποστηρίξει. Ναι. Να κάνει εγγύησεις να δώσει. Το θέμα του ελληνικού χρέους ήταν κάτι που μπορούσε να αντιμετωπιστεί, ναι. Από όλες μαζί τις χώρες της Ευρωζώνης. Ναι. Και αντιμετωπίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως το έχουμε δει, το ζούμε, σήμερα, το βιώνουμε. Στο έκτακτο Eurogroup που γίνεται το Δεκέμβριο του 2008, ναι. Το τελευταίο που συμμετέχει ο ίδιος, ναι. Οι Ευρωπαίοι συζητούν για πρώτη φορά κάτι που δεν θα μάθει κανείς. Ναι. Πώς θα αντιδρούσαν στο χειρότερο σενάριο. Το σενάριο δηλαδή. Αυτό το δεν θα μάθει κανείς έχει πολύ έντονο δημοκρατικό τόνο. Του 8, για πείτε μου. Ήταν το τελευταίο γύρο που πήγα. Είχε έρθει και ο Στροσκάν. Ο Στροσκάν, ο Στρος, είχε έρθει ο Στρος και πίναμε κάτι κρασά. Συζητήθηκε, ναι. Το θέμα του μηχανισμού ουσιαστικά. Ναι. Συζητήθηκε που εμείς δεν ξέραμε τίποτα γι' αυτό σε μια κατά τα άλλα εκλεγμένη κυβέρνηση, σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ως πρωταγμά της διαφάνεια. Διάθεση να το στηρίξουν. Ναι. Στην ουσία δεν έγινε ο μηχανισμός τότε. Δεν έγινε τότε γιατί κολλήσαμε. Στην περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίες δανεισμού, τη λύση του προβλήματος, ναι. Θα πρέπει να επιζητηθεί μάλλον με προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτά είναι, ήρθε ο σύμμαχος. Θα είναι μια ταπεινωτική εξέλιξη, ναι. Για την Ελλάδα, ναι. Η πιο καταστροφική, ναι. Κατάληξη της διακυβέρνησης, ναι. Της νέας δημοκρατίας. Εσύ που ήσουν όταν γινόταν η το σύμβαση τίτλος με την Goldman Sachs. Ο Κώστας Σιμίτης στη Βουλή, συζήτηση προϋπολογισμού, λέει ότι η Ελλάδα υπέγραφες. Θα πάει τελικώς, θα προσφύγει στο ΔΕΛΤΑ ΜΙΤΑΦ. Εσείς το απαντάτε ότι κινδυνολογεί. Γιατί συνέβη αυτό? Είπε ότι πρέπει να προσφύγει στο ΔΝΤ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν έπρεπε ποτέ να προσφύγουμε στο ΔΝΤ. Αλήθεια. Βγήκες να το πεις εσύ. Να αφήσουμε τις αγορές, ναι. Οι οποίες είναι αποκεντρωμένες και λειτουργούν, μπορείς πολύ πιο εύκολα να. Ελεύθερα, βέβαια. Το άρρωτο το χέρι. Και να πάμε σε ένα ζωγραμμαδί όπως αυτόν. Σαν την καλά. Μπούτσα του Αυνάνα. Όμως αυτό που αρνούνταν να σκεφτεί, ναι. Ο Λογοσκούφης το 2008, το είχαν ήδη ζητήσει από το 2004 κάποιοι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών. Από το 2004. Όπως αποκαλύπτει. Η εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα χρόνια εκείνα, Μιράντα Ξαφά. Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πότε προέκυψε αυτή? Όταν σχημάτισε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και όχι εκπρόσωπος της Ελλάδας. Τέθηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας το θέμα της προσφυγής της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Mm. Αυτή η προτροπή όμως δεν εισακούστηκε, ναι. Λόγω του πολιτικού κόστους, ναι. Και προτιμήθηκε ανταυτού η πολιτική της ήπιας προσαρμογής. Ναι.
Και προσαρμοστήκαμε ήπια με αυτά τα ζώα που δείχνετε τώρα. Στο 2008 η κυβέρνηση και η χώρα ζουν νύχτες αναρχίας. Μετά τον αναρχίας δεν ζουνε, ζουνε νύχτες που παραλίγο να σας φάνε τα παιδιά σας για να μας τα βρει. Αλλά θα είναι πια πλήρως αποδυναμωμένη. Ναι. Λίγες εβδομάδες μετά τα επεισόδια του Δεκεμβρίου, ο Καραμαλής κάνει ένα σχηματισμό. Η μεγαλύτερη αλλαγή που γίνεται στο κυβερνητικό σχήμα είναι αυτή της αποχώρησης του Γιώργου Αλαποσκούφου. Θυσία στο βωμό της σταθερότητας. Πέντε χρόνια σχεδόν, ναι. Λίγο λιγότερο. Ναι. Ευτυχώς για όλους μας. Θεωρώ και θεωρούσα και τότε ήταν παραπάνω. Ότι παρά είχα μείνει. Και εμείς όλοι θεωρούσαμε ότι παρά είχες μείνει. Γιώργου Αλαποσκούφου. Αντιλαμβάνομαι πάντως ότι σας ευνηδίασε αυτό το τηλεφώνημα. Με ευνηδίασε ότι ναι, τον ευνηδίασε γιατί του έκανε κίνηση ματ. Του πέταξε ένα μπλοζόν, του μάζευε την μπάλα και τον ευνηδίασε. Κοιτώντας πίσω και με την απόσταση που δίνει το πέρασμα του χρόνου, ο Αλαποσκούφης τώρα συνειδητοποιεί και ο ίδιος σε κάποιο βαθμό τις δικές του ευθύνες. Όχι ρε. Τι ευθύνες είχε ο Αλαποσκούφης. Τα 5 χρόνια που ήταν υπουργός, ναι, το χρέος αυξήθηκε κατά 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Μα γιατί το λες. Το έλλειμμα κατά 2 μονάδες, ναι, και οι δαπάνες ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι, μην το λες αγάπη μου, ό,τι μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να κρατήσει την εξουσία, μέρες λεφτά από παντού. Μειώθηκαν θεαματικά. Εντάξει. Ποιο εκεί θα πάμε όμως, έχουμε κάτι με μνημόνια και τέτοια. Δεν έχουμε. Κοιτάξτε, όλο, πάμε λαό, λαό. Αυτό που μπορεί να πει κανείς εκ των υστέρων, ναι, είναι ότι θα έπρεπε να ήπια προσαρμογή, να ήταν περισσότερο προσαρμογή και λιγότερο ήπια. Ναι. Εγώ πιστεύω στην ήπια προσαρμογή. Πίστεψες στην ήπια προσαρμογή, μας προσάρμοσες ήπια. Ανώμαλη προσγείωση με τις πολιτικές του Δελτάνη Τάφη και όλα αυτά. Ναι, ναι. Πιστεύω ακόμα περισσότερο. Ναι. Αλλά από την ώρα που βγήκαμε από την επιτήρηση και δεν είχα σαν υπουργός οικονομικών την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πιέσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα ξέφυγαν περισσότερο αυτό από ό,τι θα ήθελα. Που σημαίνει ότι είναι ανίκανος γελίος. Ναι. Ομολογώ το βράδυ που έφυγα από την Μαξίλη. Όχι, τώρα θα πει τα καλύτερα. Γύρισα στον άντρα μου. Του είπα ότι νομίζω δεν έχω πλέον θέση. Δεν έχεις θέση πουθενά, όχι στην κυβέρνηση. Εδώ κοίτα, να αρχίζουν τα καρακιουζουλίκια τώρα. Χειρότερα από αυτά που βλέπουμε. Τώρα μας λένε δεν πήρατε μέτρα, ή τα μέτρα που πήρατε ήταν ασπιρίνες και εκείνη την εποχή εμφανιζόντουσαν ως τα δηλητήρια και οι χειρότερες, τα χειρότερα μέτρα που μπορούσαν να πάρει κανείς. Έχουμε και χειρότερα. Ήταν σαφώς ανεπαρκή. Είναι η επόμενη εκπομπή, παιδιά, λυπάμαι. Χίλια συγγνώμη. Είναι η επόμενη εκπομπή. Θα ήθελα να πω ότι δεν θα είμαι εδώ να την τρολάρω. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Ελπίζω να συνεχίσουν τη μεθ επόμενη για να την τρολάρουμε αρκετά. Δεν θα είμαι εδώ τη Δευτέρα, δεν θα μπορώ να είμαι εδώ να την τρολάρω. Σε μια κρίσιμη στιγμή για το έθνος, σε μια κρίσιμη στιγμή και για το Υπουργείο Οικονομικών και σε μια κρίσιμη στιγμή και για την κυβέρνηση. Θα τρολάρουμε αν συνεχίσει το αφιέρωμα του Αλέξης Παπαχέλας. Όχι, θα τρολάρουμε, όπως είπε πολύ εύστοχα ένας φίλος, θα σχολιάσουμε τη μεθ' επόμενη Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ τη μεθ' επόμενη Δευτέρα με μια εκπομπή και αμέσως μετά την εκπομπή θα είμαστε με το σχόλιο στους φακέλους. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τα ξαναλέμε the next week. Βοήθειά μας.